Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, των Φώτων σήμερα. Έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από την Δέλτα Τηλεόραση. Μαζί θα δούμε και αυτό το βράδυ το δελτίο. Αρχικά θα δούμε τις σημαντικότερες σε τίτλους και αμέσως μετά αναλυτικά. Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια σε ολόκληρη τη Θράκη. Όλα όσα έγιναν σε Αλεξανδρούπολη, Μαρόνια και Ξάνθη. Αγιασμός των υδάτων στο δηληστήριο της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Οι χειμερινοί κολυμβητές της Οριστιάδας βούτυξαν στις πρέσπες για τον Τίμιο Σταυρό. Μαργαρίτης Κύρκος, ο νόμος Εύρους βίνει και ο Πρωθυπουργός έρχεται για ακόμα μία φιέστα. Τι αναφέρει ο υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στον Εύρο για την επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη. Επιχορήγηση 5 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους για την διαχείριση των αδέσποτων. Πρώτος στη Θράκη, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι, με πιστούς εντός και εκτός του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια. Η θεία λειτουργία ξεκίνησε το πρωί στις 7 με πλήθος πιστών λίγες ώρες αργότερα να σπέβδει για να προμηθευτεί τον αγιασμό της ημέρας για καλή φώτιση. Τα Θεοφάνεια είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Την ημέρα αυτή γιορτάζεται η βάπτιση του Χριστού στα Ιορδάνια Νάματα και ταυτόχρονα φανερώνεται η τριαδική θεότητα στον κόσμο. Το γεγονός της βάπτισης έχει μεγάλη θεολογική σημασία. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου που ήρθε στη γη για να διώξει το σκοτάδι, γι' αυτό και ονομάζεται Εορτή των Φώτων ή Επιφανίων. Χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν και φέτος τη θεία λειτουργία, δίνοντας το παρόν της Παρασκευής στους ιερούς ναούς της Αλεξανδρούπολης, ενώ το ίδιο συνέβη και στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Κατά τη Θεία Λειτουργία, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολεως, Τραϊανούπολεως και Σαμοθράκης κύριος Άνθιμος έστειλε το μήνυμά του για τα Θεοφάνεια. Να μας αξιώνει ο Θεός κάποτε να αποφασίσουμε οι άνθρωποι να διώξουμε το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας. Και τότε θα φύγει και το σκοτάδι που επικρατεί γύρω μας. Βλέπουμε μερικά γεγονότα στην εποχή μας και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι υπήρξαν άνθρωποι που τα διέπραξαν τόσο σκληρά και ανάλγητα. Κι όμως ο άνθρωπος μέσα του τελικά έχει πολύ σκοτάδι. Και όταν λέμε στην Εκκλησία, προσευχόμενοι στο Θεό, φώτισό μου το σκότος, εννοούμε το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας. Δεν το δείχνουμε πάντοτε, γιατί θέλουμε να παριστάνουμε τους καλούς, τους άλλους. Αλλά αυτό υπάρχει, ένα ερευόδες σκότος. Και όταν δοθεί η ευκαιρία, τότε ξεκίνεται για να καταστρέψει και εμάς και τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Να μας λυτρώσει λοιπόν ο φωτισμός του Θεού, καθώς σε λίγο θα αγιάσουμε τα ύδατα. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Amen.
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η λιτανία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, καταλήγοντας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου με λαμπρότητα έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων και η ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Με λαμπρότητα λοιπόν και κατά άνοιξη εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στην Αλεξανδρούπολη. Είδαμε το ρεπορτάζ νωρίτερα. Το σταυρό στο λιμάνι της πόλης κατά τον αγιασμό των υδάτων έπιασε ο Κώστας Κύπρος με καταγωγή από την Μαΐστρο. Ο νεαρός βούτυξε για δεύτερη φορά στη ζωή του για το σταυρό. Είναι 28 ετών και βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη για τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς πλέον ζει στην Ολλανδία. Ευχή όλων η μεγάλη αυτή μέρα της Ορθοδοξίας να δώσει φώτιση στους πολίτες, στον κόσμο. Με κάθε λαμπρότητα, πλήθος πιστών ακολούθησε τη λιτανία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης για να παραστούν στον καθαγιασμό των υδάτων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εκατοντάδες ήταν οι πιστοί που κατέκλυσαν το λιμάνι για να παρακολουθήσουν τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού από το Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τράνιον Πόλεως και Σαμοθράκης, κύριο κύριο Άνθιμο. Ο σεβασμιότατος στην προσφώνησή του πριν τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού τόνισε τη σπουδαιότητα του λιμανιού για την πόλη της Αλεξανδρούπολης και επεσήμανε ότι για εμάς είναι το σπίτι μας που οφείλουμε να το σεβαστούμε ανεξάρτητα από το οικονομικό ή το γεωπολιτικό όφελος. Άρχοντες του τόπου μας, λαέ του Θεού αγαπημένε, αυτό λοιπόν είναι το λιμάνι μας που ακούμε να ομιλούν γι' αυτό πολλοί και για λόγους πολλούς. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι καλοί και μακάρι να τους ευλογεί ο Θεός για την ειρήνη και την ωφέλεια όλων των κατοίκων και της χώρας μας και των διπλανών χωρών. Αλλά για μας περισσότερο είναι το σπίτι μας. Είναι ο χώρος ο δικός μας που οφείλουμε να τον σεβαστούμε ανεξάρτητα από το οικονομικό ή το γεωπολιτικό όφελος το οποίο θα επιφέρει σε ολόκληρο τον πλανήτη για την ειρήνευση του κόσμου. Πολλοί ήταν εκείνοι που βούτυξαν για τον Τίμιο Σταυρό εκμεταλλευόμενοι και την υψηλή για την εποχή θερμοκρασία. Τον Σταυρό έπιασε ο 28χρονος Κωνσταντίνος Κύπρος από τον Μαΐστρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά του Κωνσταντίνου που προσπαθεί να πιάσει τον Σταυρό και φέτος τα κατάφερε. Αυτός ο κόσμος σήμερα, ρίχνοντας τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο λιμάνι μας, επικαλείται τη χάρη και την ευλογία του Θεού για την ειρήνη του τόπου μας και ολοκλήρων των βαλκανικών λαών και ολοκλήρου του πλανήτη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Εύχομαι με υγεία και δύναμη πάντοτε. Και του χρόνου με μικρόφωνο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους του Κύριε. Με το πέρας της ρήψης του Τιμίου Σταυρού, η πολιτική ηγεσία του τόπου έδωσε ευχές για ευημερία και φώτιση. Βοήθειά μας ο Σταυρός και η χάρη του να σκεπάζει την πόλη μας, να σκεπάζει και το λιμάνι μας πάντοτε.
όλα κατευχήν σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να ζήσετε. Να ευχηθούμε ο φωτισμός των υδάτων να φωτίσει κυρίως τα μυαλά των ηγετών και πιο πολύ των Ορθοδόξων ηγετών που αποφασίζουν πολέμους έτσι ώστε να επικρατήσει η ειρήνη και να σταματήσουν οι πόλεμοι στον κόσμο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους στρατιώτες, σε όλους τους ευρύτες. Πάνω απ' όλα όμως σε αυτούς που παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για την τύχη αυτού του λαού και αυτού του κράτους. Η σκέψη μας ταξιδεύει σήμερα κοντά στους ναυτικούς μας. Τιμούμε τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοπλοείας, τους ψαράδες μας που πραγματικά φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας, φυλάνε τις θάλασσές μας. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα την τιμητική τους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλες και όλους, κυρίως σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλή φώτιση να έχουμε, να επικρατήσει το φως, η εντιμότητα, η δικαιοσύνη και η πρόοδος στη ζωή μας και στην κοινωνία μας. Σήμερα είναι μια λαμπρή ημέρα με ισχυρούς συμβολισμούς για την Ορθοδοξία. Είναι η μέρα φώτισης, είναι η μέρα ελπίδας, είναι η μέρα χαράς. Είναι μια μέρα που πραγματικά σηματοδοτεί πάντα την αναβάπτιση όλων των ιδανικών που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος για να πάει μπροστά. Χρόνια πολλά με υγεία. Σήμερα είναι μια λαμπρή μέρα και για την Ορθοδοξία μας αλλά και για την πατρίδα μας. Είναι μια μέρα γεμάτη από φως, από αισιοδοξία και ελπίδα. Χρόνια πολλά και καλοφωτισμένα, με υγεία και προκοπή σε κάθε σπίτι. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συνδημότες μας, υγεία και φώτιση σε όλους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στην περιφέρειά μας, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Σήμερα η Άγια Φώτιση να δώσει σε όλους τους πολιτικούς αυτά τις ήρεμες σκέψεις, να έχουμε ειρήνη, να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και δύναμη εύχομαι. Με λαμπρότητα, κυρίες και κύριοι, αλλά και μεγαλοπρέπεια, εορτάστηκαν φέτος τα Θεοφάνεια και στη Μαρόνια της Ροδόπης. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου βρέθηκε στο λιμάνι της Μαρόνιας, όπου χωροσδοτούντος του Μητροπολίτη Μαρονίας Κομωτινής Παντελεήμονα, τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων και έγινε η ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Με πλήθος κόσμου εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο λιμάνι της Μαρόνιας στη Ροδόπη με την τέλεση αγιασμού των υδάτων και τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν στο λιμάνι από Κομωτινή, Μαρόνια και γειτονικούς οικισμούς. Συνολικά βούτυξαν 12 άτομα στα νερά του λιμανιού, με τον 28χρονο Φίλιππο Τσακίρη που κατοικεί στη Μαρόνια να είναι αυτός που τον έπιασε πρώτος. Αμέσως μετά άναψαν καπνογόνα από τρεις βάρκες που βρίσκονταν στο λιμάνι. Ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων έδωσε στο Φίλιππο Τσακίρη ένα σταυρό ως ενθύμιο. Έναν σταυρό στον 28χρονο έδωσε και ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, Ντίνος Χαριτόπουλος, ενώ μετά όλοι μαζί, οι τολμηροί κολυμβητές, βγήκαν αναμνηστική φωτογραφία με τον Μητροπολίτη και τους επισήμους. Το παρόν έδωσαν οι βουλευτές Ευρυπίδης Τηλιανίδης, Δημήτρης Χαρίτου, ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης. Με κάθε μεγαλοπρέπεια και κάθε επισημότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στην Ξάνθη. Μετά τη θεία λειτουργία και τη δοξολογία στους ιερούς ναούς, ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων και η ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε όλα όσα έγιναν και στον Κόσυνθο αλλά και στο Πόρτο Λάγος, όπου έπεσαν να πιάσουν το Σταυρό και οι γυναίκες. Με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες και με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα υπό την παρουσία της θρησκευτικής, στρατιωτικής, πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας του τόπου, εορτάστηκαν φέτος στην Ξάνθη τα Θεοφάνεια. Ο Τίμιος Σταυρός μεταφέρθηκε από το ναό του Τιμίου Προδρόμου με πομπή στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθος, όπου έγινε και η κατάδυσή του.
7 τολμηροί ξανθιώτες, μεταξύ αυτών και μία γυναίκα, μπήκαν στα παγωμένα νερά του για να πιάσουν το σταυρό. Ο τυχερός που ανέσυρε πρώτος το σταυρό δέχθηκε τις ευλογίες και ευχές του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης Παντελεήμονα για υγεία και μακροημέρευση. Παρόντες στον εορτασμό των Θεοφανίων στην Ξάνθη, ο βουλευτής Σπύρος Τσιλιγκύρης, ο διοικητής του ΔΣ Στρατού, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κωνσταντίνος Κουρτίδης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Ηλίας Ασκαρίδης και πολλοί άλλοι. Εμάς μας θέλει η Εκκλησία να γίνουμε παιδιά του φωτός. Το φως λάμπει, φωτίζει, θερμαίνει. Έτσι λοιπόν μας θέλει η Εκκλησία να είναι τα έργα μας φωτεινά, να είναι η ζωή μας φωτεινή, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Εύχομαι τα έτη όλων, όπως και τα έτη των εορταζόντων σήμερα, να είναι πολλά, να είναι ειρηνικά, να είναι ευλογημένα. Τα Θεοφάνεια συμβολίζουν την αρχή της πορείας για ένα καλύτερο κόσμο. Η γιορτή αυτή ασηματοδοτήσει για τον τόπο μας και τους πολίτες μια ανάλογη πορεία. Ο καθένας από εμάς, στο πλαίσιο της ευθύνης του, ας πράξει ό,τι χρειάζεται, ώστε η περιοχή μας και η πατρίδα μας να έχουν ένα καλύτερο και πιο φωτεινό μέλλον. Χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους. Με λαμπρότητα και πλήθος κόσμου εορτάστηκαν όμως τα Θεοφάνεια και στο λιμάνι του Πορτολάγου στην Ξάνθη, όπου επίσης μεταξύ των ανδρών υπήρξε και μια γυναίκα που βούτυξε για τον Τίμιο Σταυρό. Παραμένουμε για λίγο στο κλίμα. Τα Θεοφάνεια εορτάστηκαν και στην παραλία του Αγίου Γεώργη στη Μάγρη της Αλεξανδρούπολης. Για τον Τίμιο Σταυρό, εκτός από κατοίκους του οικισμού, βούτυξαν και μέλη του Σωματείου Εκκίνηση, εκπληρώνοντας έτσι ένα τάμα, το οποίο είχε να κάνει με την ολοκλήρωση της ταινίας 5 για τους 5 νεομάρτυρες της Αμοθράκης. Το πρωί των φώτων τελέστηκε για ακόμη μια χρονιά στην ενορία του Αγίου Γεωργίου Ελαιώνα Μάκρης η τελετή καθαγιασμού των υδάτων και η ρήψη του Τιμίου Σταυρού στην παραλία του Αγίου Γεώργη. Φέτος στα Θεοφάνεια όμως η τελετή ήταν διαφορετική από κάθε άλλη, αφού μέλη και φίλοι του Πολιτιστικού Σωματείου Εκκίνηση εκπλήρωσαν το τάμα τους για την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής ταινίας 5 και βούτυξαν στα νερά για το Σταυρό φορώντας τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια με το λογότυπο της ταινίας. Ο μικρός Στέλιος Ταλιατζής είχε την ευκαιρία να πιάσει πρώτος το Σταυρό. Ο εφημέριος του ναού, πατέρας Απόστολος Οικονομίδης, δόρισε στον νικητή Στέλιο έναν όμορφο Σταυρό ως ενθύμιο. Το Πολιτιστικό Σωματείο Εκκίνηση αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλή φώτιση, καλή δύναμη και κάθε προσπάθειά του να ευοδοθεί. Ο Κύριος να μας οδηγεί και οι Άγιοι Πέντε να πρεσβεύουν υπέρ όλων των Ελλήνων και των απανταχού Ορθοδόξων. Χρόνια πολλά!» Αγιασμός των υδάτων τελέστηκε και στα δηληστήρια της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Αμέσως μετά τον καθιεγιασμό των υδάτων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, Μητροπολίτης και Δημοτική Αρχή βρέθηκαν στα δηληστήρια και ευχήθηκαν καλή φώτιση σε όλους.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκαστης ευσεβέσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Παρουσία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη τελέστηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στο Διηληστήριο Αλεξανδρούπολης χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης κύριο Άνθιμο, ενώ έγινε και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εργαζόμενοι, φίλοι μιας τέτοιας ημέρας που η Εκκλησία γιορτάζει τον αγιασμό των υδάτων, πού αλλού θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε ένα τέτοιο γεγονός παρά σε αυτόν τον χώρο όπου διηλίζεται το πόσιμο νερό που είναι η ζωή μας, για την πόλη μας και για την επαρχία μας ολόκληρη. Ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί σας, η χάρη του Σταυρού να ευλογεί τον τόπο, να ευλογεί την εργασία σας, να ευλογεί την επιστημονική κατάρτιση με την οποία συγκροτείται και εργάζεται όλος αυτός ο χώρος, προκειμένου εμείς στην πόλη να απολαμβάνουμε ό,τι καλύτερο, ό,τι διαβιέστερο και ό,τι καθαρότερο νερό μπορεί να υπάρξει για την υγεία μας και για την ευεξία μας. Κάνουμε ένα του Χριστού της Παναγίας, ένα για το χώρο. Ένα του Χριστού της Παναγίας, το των Αγίων του Αγίου Βασιλείου και δικό μου το πήρα. Ωραία. Εντάξει. Ο πρόεδρος και το διοικητικό προσωπικό της ΔΕΙΑ μοίρασαν ευχές μετά το πέρας του καθαγιασμού των υδάτων. Τα Άγια Θεοφάνεια είναι η παλαιότερα εορτή της Εκκλησίας μας, η οποία θεσπίστηκε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν και φανερώνει την έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την βάπτιση του Ιησού Χριστού. Σήμερα στο Διηληστήριο Αλεξανδρούπολης, στον καθιερωμένο αγιασμό πλέον από το 2019, τον οποίο επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, έγινε ο αγιασμός των υδάτων και η ρήψη του αγιασμένου νερού στα φίλτρα του διηληστηρίου για τη διανομή μέσω του αγιασμένου νερού, τη διανομή μέσω των δικτύων στους πολίτες και του αστικού ιστού αλλά και όλης της περιφέρειάς μας. Θα ήθελα να πω για ακόμη μια φορά τα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, οικογενειακή ευτυχία σε όλο τον κόσμο και η έλευση του Αγίου Πνεύματος να εξαγνίσει τις ψυχές και να ξεπεράσει το 2023 όλες τις δυσκολίες, είτε σε θέμα αρρώστιας, είτε σε θέμα οικονομικά, σε θέματα οικονομικά, είτε σε οτιδήποτε άλλο βαραίνει όλη την ανθρωπότητα. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε σήμερα στο Διηληστήριο Αλεξανδρούπολης, όπου αγιάσαμε το νεράκι που φτάνει στο σπίτι όλων των συνδημοτών μας. Να έχουμε υγεία, καλή δύναμη και κάθε χαρά σε κάθε σπίτι όλου του κόσμου. Θυμίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις κατεργασίας νερού βρίσκονται στη Δημοτική Έκπτωση Βόρειας, Εμβαδού 35, Στρεμάτων, 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης. Μετά από τα παγωμένα νερά του ποταμού Άρδα και του Δέλτα του Εύρου, οι χειμερινοί κολυμβητές της Ορεστιάδας βρέθηκαν στις πρέσπες. Ανήμερα των Θεοφανίων βούτυξαν για τον Τίμιο Σταυρό και έψαλαν όλοι μαζί μέσα από τη λίμνη τον εθνικό μας ύμνο. Οι χειμερινοί κολυμβητές Ορεστιάδας μετά το Δέλτα του Εύρου σε μια προσπάθεια να ενώσουν τα σύνορα βούτυξαν φέτος τα Θεοφάνεια και στη λίμνη των Πρεσπών καθώς συμμετείχαν στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων. Περίπου 70 κάτοικοι του χωριού τους υποδέχθηκαν με χαμόγελο και αισιοδοξία. Δόξα σοι. Πάμε παιδιά! Αγαπητοί,
Έλα, μπράβο! Έλα, Οι ατρόμητοι χειμερινοί κολυμβητές της Ορεστιάδας δήλωσαν από τις πρέσπες πανευτυχείς και ευλογημένοι που αξιώθηκαν να κρατήσουν τον Τίμιο Σταυρό και να πάρουν ευλογία. Αφού βούτυξαν για το Σταυρό, έψαλαν όλοι μαζί μέσα από τη λίμνη τον εθνικό ύμνο. Σε χαρίς από την άψη του σπατιού τη γραμμερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετρα η πηγή. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα πανδριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα πανδριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα πανδριωμένη Υπενθυμίζεται πως πέρυσι τέτοια μέρα βρέθηκαν στο ακριτικό Καστελόριζο, όπου ο γνωστός πλειοκτήτης ναύλωσε δωρεάν δρομολόγιο για τη μεταφορά κατοίκων από διπλανά νησιά. Παραμένουμε στο θέμα. Ο κύριος Φώτης Παπουδούδης βρίσκεται στη σύνδεση μαζί μας. Χειμερινός κολυμβητής της Ορεστιάδας και ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκε και στο Δέλτα του Εύρου, αλλά βρέθηκε και στις πρέσπες σήμερα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Μία καινούργια εμπειρία αυτή στις πρέσπες ήρθε να προσθεθεί στην εμπειρία που είχατε στο Δέλτα του Εύρου, στην εμπειρία που είχατε στην Ορεστιάδα, στο Καστελόριζο πέρσι. Πώς το βιώσατε όλο αυτό? Έτσι, φυσικά, όπως το είπατε, άλλη μία εμπειρία. Μοναδική εμπειρία, όπως και κάθε χρόνο, όπως έχουμε επιλέξει να πηγαίνουμε σε όλα τα κριτικά μέρη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους της περιοχής. Μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά και πραγματικά και αυτό που βιώσαμε και φέτος ήταν μοναδικό, όπως και πέρυσι που είχαμε πάει στο Καστελόριζο. Πώς επιλέγετε τα σημεία στα οποία θα βρεθείτε? Σαν ακρίτες και απομακρυσμένοι από την ενδότερη Ελλάδα, μας αρέσει να πηγαίνουμε σε άλλα ακριτικά μέρη έτσι ώστε να τονώνουμε το εθνικό φρόνημα και το δικό μας και των πολιτών εκεί πέρα, να ξέρουν ότι υπάρχουν άτομα που τους σκέφτονται και περνάμε και ζούμε ακριβώς τα ίδια. Και πραγματικά, όπως το είπατε, πηγαίνουμε σε ακριτικά μέρη και σκεφτόμαστε τον επόμενο προορισμό για του χρόνου σε πιο ακριτικό μέρος της Ελλάδας να πάμε να βουτήξουμε. Κύριε Παπαδούδη, από όλη αυτή την εμπειρία που έχετε συλλέξει τα τελευταία χρόνια με την κίνηση αυτή που κάνετε ως χειμερινοί κολυμβητές, ποια ήταν η πιο δυνατή εμπειρία που βιώσατε και σαν ομάδα αλλά και εσείς σαν άνθρωπος? Εγώ, εντάξει, προσωπικά για μένα ξεκίνησα να βουτάω από την Κωνσταντινούπολη, που όντως και εκεί είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό. Αλλά έτσι σαν ομάδα, από όταν ξεκινήσαμε να βουτάμε στην Ελλάδα, πιστεύω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ακριτικά μέρη και σε υποδέχονται οι κάτοικοι με τόσο θέρμη και τόσο αγάπη και σε φιλοξενούν σαν να είσαι δικός τους άνθρωπος. Για μένα προσωπικά το Καστελόριζο ήταν μοναδική εμπειρία, γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ακριτικό μέρος, κάσαμε εκεί τρεις μέρες, είδαμε πάρα πολλά πράγματα, είχαμε την τύχη να μας φιλοξενήσουν πολύ καλοί άνθρωποι στο νησί, αλλά και για φέτος επίσης, πραγματικά μοναδική εμπειρία να βρεθούμε στη Μακεδονία, στη λίμνη των Πρεσπών εκεί πέρα, και όπου και εκεί πέρα βιώσαμε όλα αυτά τα καλά πράγματα της περιοχής. Έχετε αρχίσει να σκέπτεστε τον επόμενο προορισμό? Έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις. Δεν έχουμε καταλήξει. Θα καταλήξουμε σαν ομάδα. Αλλά έχουμε πάει ήδη στο Καστελόριζο, που είναι το ανατολικότερο σύνορο της Ελλάδας. Έχουμε πάει ήδη στα βόρεια και στον Άρδα έχουμε βουτήξει, ναι, στις Καστανιές. Αλλά και στην Φλόρινα, εκεί που πήγαμε δίπλα στις πρέσπες φέτος. Τώρα μας μένει το νότιο και το δυτικό, θα δούμε πού θα πάμε. Πόσα άτομα είναι η ομάδα? Η ομάδα
είμαστε περίπου 20 άτομα. Έτσι, και όποιοι έχουμε τη δυνατότητα πηγαίνουμε, επισκεφτόμαστε τους τόπους. Όποιοι άλλοι δεν μπορούν να έρθουν, κανένα πρόβλημα, μένουν επίσης στον τόπο μας, βουτάνε εκεί πέρα όπου και εκεί έχει πάρα πολύ κρύο. Και όλοι στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, είμαστε μια μεγάλη παρέα και μας αρέσει να περνάμε καλά. Τι ηλικία είστε, είναι τα μέλη της ομάδας, κύριε Παπαδούδη? Τα μέλη της ομάδας είναι το μικρότερο μέλος από 11 χρονών, η κόρη του Βασίλη του Τσικρίκα, όπου βουτάει και αυτή μαζί μας κάθε χρόνο και στο ποτάμι στον Άρδα έρχεται, αλλά και στα Θεοφάνεια, και πηγαίνουμε μέχρι 40 φεύγα. Μάλιστα. Για να δούμε αν μας πιάνει το όριο, γι' αυτό το ρωτώ. Δεν υπάρχει κανένα όριο, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όλοι μπορούν να το κάνουν, είναι κάτι πολύ καλό και για την υγεία, αλλά και θα χαρούμε και εμείς έτσι να δούμε την ομάδα μας να μεγαλώνει. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να προσθεθεί στην ομάδα, πώς σας βρίσκει? Έχουμε σελίδα στο Facebook, Χειμερινοί Κολυμβητές Ορεστιάδας. Άμα δεν μας ξέρουν προσωπικά, μπορούν να μας στείλουν ένα μήνυμα. Αλλά και όποιος άλλος το επιθυμεί, είτε μας ξέρει είτε όχι, ελεύθερα μας στέλνει μήνυμα ή έρχεται από κοντά και μας μιλάει. Ξέρουν τα παιδιά που είμαστε στην Ορεστιάδα. Ο καθένας έχει τις δουλειές του, μπορεί να έρθει να μας βρει και φυσικά να τον βαφτίσουμε με τον τρόπο μας εκεί πέρα στον παγωμένο Άρδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλή, είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε και τη συνέχεια. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε πίσω στο δελτίο μας. Ανεστάλλη, κυρίες και κύριοι, από την 1η Ιανουαρίου του 2023, η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιοπόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης, καθώς έληξε η εξάμηνη λύση που είχε δοθεί. Σε ανακοίνωσή του, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αναφέρει μεταξύ άλλων πως δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για την Ξάνθη και την Κομωτινή, ενώ για την Αλεξανδρούπολη υποβλήθηκε μία προσφορά, όμως τελικώς δεν υπέβαλαν ΚΝΕΟΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε και αυτή απορρίφθηκε. Έτσι ο διαγωνισμός απέβη άγωνος. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ενημερώνει τους φοιτητές ότι από το νέο έτος αναστέλλεται η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις Πανεπιστημίου Πόλης σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Από την 1η Ιανουαρίου οι φοιτητές της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης δεν θα έχουν το προνόμιο της δωρεάν μετακίνησης, καθώς οι συμβάσεις που είχε υπογράψει το Πανεπιστήμιο με το αστικό κτέλ Αλεξανδρούπολης ΑΕ και με το αστικό κτέλ Ξάνθης Μεταφορική Τουριστική ΑΕ έφτασαν στην καταλυτική ημερομηνία. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκειμένου να συνεχιστεί το έργο της δωρεάν μεταφοράς, προχώρησε σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με βελτιωμένους όρους, 35% αύξηση της τιμής αναφορά σε κάθε δρομολόγιο. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις πόλεις Ξάνθη και Κομωτινή, ενώ στην Αλεξανδρούπολη υπήρξε μία προσφορά. Όμως δεν θέλησαν να υποβάλουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε και απορρίφθηκε σύμφωνα πάντα με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μια παροχή που μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων μόνο το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης προσέφερε στους φοιτητές του. Για την προσφορά αυτή απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι που προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, καθώς δεν λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη αυτού του σκοπού. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο κύριος Λευτέρης Χαμαλίδης βρίσκεται στο δελτίο μας απόψε. Υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ Κινάλ, θα πω εγώ. Ήσασταν υποψήφιος και την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι σωστά. Πώς είναι οι συνθήκες οι πολιτικές αυτή την ώρα, κύριε Χαμαλίδη, και ποιο θα είναι το διακύδευμα τελικά αυτών των εκλογών? Καταρχήν, καλησπέρα. Να ευχηθούμε μια κοινή μέρα σήμερα. Χρόνια πολλά. Καλή φώτιση σε όλους. Να έχουμε υγεία και τέλος πάντων αυτή η χρονιά να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ήρεμα για τη χώρα μας. Από εκεί πέρα τώρα. Θα είναι μια έντονη χρονιά, βέβαια. Έτσι, σχεδόν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Τουλάχιστον όσον αφορά τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα υπάρχει άφθονο υλικό και για εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και όσους ασχολούνται με τα κοινά. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Όσον αφορά τώρα την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, μια και από ό,τι φαίνεται πλησιάζουμε πια στις βουλευτικές εκλογές, το διακύβευμα για τη χώρα μας
δεν είναι άλλο όπως αυτό που αφορά και όλη την Ευρώπη, αλλά ίσως και όλο τον κόσμο. Είναι μια οικονομική ανάκαμψη σε αυτή την δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο τη Ρωσία και την Ουκρανία που έχει επηρεάσει πάρα πολύ ευρύτερα την Ευρώπη, μια και είναι στη γειτονιά μας αυτός ο πόλεμος, αλλά και όλο τον κόσμο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα δύσκολο παζλ και όλοι μας επιζητούμε την ηρεμία, την ειρήνη και την οικονομική... Πώς όμως μπορεί ένας πολίτης τελικά να επιλέξει ποιο κόμμα και ποιον θα υποστηρίξει ή ποιον θα ψηφίσει, αν δεν θέλουμε να πούμε τη λέξη υποστήριξη, σε αυτές τις εκλογές, όταν είναι τόσο ρευστό το περιβάλλον? Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, στα θέματα της οικονομίας, τι διαφορετικό θα είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας από αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, κάθε εποχή και κάθε περίοδος έχει τα δικά της διακυβεύματα. Εκτός από αυτά που ζούμε παγκόσμια ως κοινωνία, υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν την κάθε χώρα. Για εμάς, παραδείγματος χάρη, για την Ελλάδα, υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει. Συγγνώμη. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν την ενεργειακή κρίση. Ήρθε η κυβέρνηση και είπε. Δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση. Λέω τώρα ένα κείμενο. Είπε η κυβέρνηση, επιδοτώ τους λογαριασμούς. Αν ήταν το ΠΑΣΟΚ, τι θα έκανε? Θα κάνει κάτι διαφορετικό? Η χώρα αντιμετώπισε την υγειονομική κρίση. Ήρθε η κυβέρνηση, έκανε lockdown, έκανε επιστρεπτές, έκανε μη επιστρεπτές κτλ. Το ΠΑΣΟΚ θα έκανε κάτι διαφορετικό? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πια είναι γιατί να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ και για να μην ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, να μην ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ ή να μην ψηφίσουμε κάποιο άλλο κόμμα. Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία ασκεί περίπου την ίδια πολιτική με τον ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης. Δηλαδή, έχει καταντήσει ο Έλληνας πολίτης κυνηγός επιδομάτων. Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν το ανέχεται, δεν το θέλει. Δεν θέλουμε τους πολίτες κυνηγούς επιδομάτων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστικές και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα αλλάξουν την οικονομική πορεία αυτού του τόπου. Πράγματα τα οποία κυλούν ακόμα στραβά και αφήνουμε να κυλούν ακόμη στραβά. Δεν γίνεται λοιπόν να περιμένουμε να αλλάξουν δραματικά προς το θετικότερο οποιοδήποτε τομέα, αν εμείς δεν προβούμε σε γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ενισχύουν τους θεσμούς και θα αφήνουν τον πολίτη ελεύθερο να δημιουργήσει, να παράγεται πλούτος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τις έχετε ακούσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις? Θέλετε να σας πω κάποια από το ΠΑΣΟ που, κάποιες μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟ που εξακολουθούν να ισχύουν? Όχι, όχι, να μου πείτε ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και τις έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Κάτι που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να το αναδείξει ότι έκανε πολύ μεγάλες τομές. Κύριε Σταυρίδη, δυστυχώς δεν έκανε πολύ μεγάλες τομές. Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν γίνει κάποια βήματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας δεν έχει προχωρήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ουσιαστικά έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Αυτό δεν είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και μετά να προχωρήσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακόμη η χώρα μας αξιοποιεί υποδομές που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Το TaxisNet στην εφορία, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το Open Gov. Δεν διαξέλιξε ήταν... όμως αυτά. Αυτά αξιοποιούνται, αυτές οι δομές υπάρχουν και αξιοποιούνται. Τι άλλο θα έπρεπε να το ότι έγινε μια υπεύθυνη δήλωση ή μια εξουσιοδότηση ηλεκτρονικά, θετικό μεν, αλλά δεν είναι και ψηφιακός μετασχηματισμός αυτό. Τώρα, αυτό νωρίτερα... για μας είναι μεταρρύθμιση και αυτό μπορεί να αλλάξει την πορεία του τόπου. Είπατε νωρίτερα ότι η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί σχεδόν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τα επιδόματα. Ξέρετε, κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ίσως και την επόμενη μέρα, αν χρειαστεί, θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν προκύψει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, που ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Μήπως είναι όντως τόσο κοντά τα πράγματα, μήπως όντως είναι τόσο κοντά η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ? Να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Καταρχάς, όσον αφορά το κομμάτι το επιδοματικό, είναι μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή την τακτική.
των επιδομάτων. Εμείς θέλουμε... Θα σταματήσουν δηλαδή τα επιδόματα αν... Όχι, δεν είμαστε υπέρ να καταργηθούν τα επιδόματα, αλλά δεν θέλουμε τον πολίτη κάθε μέρα να ψάχνει τι επίδομα ανακοινώνει η κυβέρνηση για να τρέχει να κάνει τη δήλωσή του. Αυτό δεν είναι ρίζικη τομή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά το κάθε ζήτημα που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ έχει ατζέντα. Έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες που τις καταθέτουμε και αυτό κάνουμε κάθε μέρα στην κοινωνία. Εξηγούμε τις προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας ως μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Θέλουμε οι πολίτες να αξιολογήσουν τις προτάσεις του κάθε κόμματος και σύμφωνα με αυτές να κάνουν την επιλογή. Αν αυτές οι προτάσεις που εμείς καταθέτουμε είναι κοντά και σε προγραμματικά πλαίσια άλλων κομμάτων, αυτό είναι χαρά μας. Ο στόχος ο δικός μας είναι με κάθε τρόπο να επιβάλλουμε σε εισαγωγικά τη σοσιαλδημοκρατία. Αν τη σοσιαλδημοκρατία την υιοθετήσουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, τι το καλύτερο. Αν είστε όμως τρίτο κόμμα και μια άλλη πολιτική δύναμη επιβάλλει μια άλλη πολιτική σε εσάς, γι' αυτό θα ήσασταν χαρούμενος. Να δούμε και αυτές τις περιπτώσεις. Τι έχουν δηλώσει οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, να πάρουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε ακούσει πουθενά εσείς από τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για συνεργασία? Ουσιαστικά μιλούν μόνο για αυτοδυναμία και έχουν αποφασίσει να καταθέσουν την πρώτη διερευνητική εντολή για να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι απόφαση να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με κάποιον. Μα και το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θα συνεργαστούμε. Να πούμε και το... Εμείς δεν μας δείχνει ούτε καν... δεν μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι θα είμαστε το πλειοψηφόν κόμμα. Όχι, αλλά θα είστε, μπορείτε όμως να είστε το κόμμα το οποίο θα ρυθμίσει την εξέλιξη, αν είστε τρίτο κόμμα. Εμείς επιθυμούμε να είμαστε το κόμμα που θα πάρει την ισχυρότερη εντολή από τους Έλληνες πολίτες. Ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν στην αρχή. Μετά διαπιστώσαμε ότι μάλλον και μετά το σκάνδαλο με την υποκλοπή, αν είναι σκάνδαλο, θα το αποδείξει η δικαιοσύνη, είδαμε τον κ. Ανδρουλάκη να είναι πιο κοντά προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ρωτώ είναι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Η όλη υπόθεση είναι... με τους υποκλοπές, καταρχήν ο χειρισμός που έγινε από την κυβέρνηση, είναι η αλήθεια ότι προκάλεσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα ακόμη και στις συνεννοήσεις και στις συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων που θα έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή έχει διαραγεί ακόμη και ένα κλίμα συνεργασίας, πολιτικής συνεργασίας που μπορούν να έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα όμως οι πολίτες θα είναι αυτοί που με την ψήφο τους θα μας δώσουν το ανάλογο ποσοστό και σύμφωνα με αυτό θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Εμείς ζητούμε από τους πολίτες ισχυρή εντολή. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα, τρίτο κόμμα ή τέταρτο κόμμα ή δεύτερο κόμμα. Ήμασταν και είμαστε ένα κόμμα που θέλουμε να επανέλθουμε ξανά ως κυβερνητική δύναμη. Η ισχυρή εντολή έχει πύχη. Ποιο ποσοστό και πάνω θεωρείται μια ισχυρή εντολή και ποιο ποσοστό και κάτω θεωρείται αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ? Ο τελικός μας στόχος είναι να κυβερνήσουμε αυτόν τον τόπο. Σε αυτήν την φάση γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η θέση μας. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Δηλαδή και το 10,5 είστε ικανοποιημένοι. Ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Δεν είναι το 10,5 ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Ποιο είναι λοιπόν το μεγαλύτερο ισχυρό διψήφιο ποσοστό? Το 15, το 12. Εκτιμώ λοιπόν ένα, για να, αν θέλετε να το ποσοτικοποιήσω, ένα ποσοστό πάνω από 14-15 είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Τώρα. Και αυτό προσπαθούμε να επιδιώξουμε. Τώρα, κύριε Χαμαλίδη, υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική πολιτική. Είδαμε όλοι μας τα επίσημα στοιχεία της απογραφής. Το λέγαμε και πέρυσι κατά τη διάρκεια που έτρεχε η απογραφή και παίρναμε κάποιες πληροφορίες για τα στοιχεία. Για τον Εύρο είναι απογοητευτικό το νούμερο, ο αριθμός των πολιτών. Μειώνεται, συρρυκνώνεται ο πρώτος νομός που βρίσκεται δίπλα στα σύνορα μιας χώρας η οποία καθημερινά θέλει να μας θυμίζει ότι δεν μας αγαπά, για να μην πω κάτι χειρότερο. Υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει πολιτική η οποία θα ασκηθεί από το ΠΑΣΟΚ αν κυβερνήσει τη χώρα έτσι ώστε να ενισχύσει με κάποιο τρόπο τις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τα προβλήματα, την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τη μαράζωση ουσιαστικά των περιοχών? Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα πράγματα είναι ίσως και λίγο πιο τραγικά από ό,τι τα περιγράφετε. Τα στοιχεία που ανέδειξε
η απογραφή δυστυχώς είναι εντελώς αποθαρρυντικά και δεν φαίνεται κάποια ελπίδα στον ορίζοντα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε περιθώρια να σκεφτούμε. Πρέπει άμεσα να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε λύσεις. Και μια πολιτική η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ετίας για να αναστραφεί. Για εμάς οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν πρέπει να έχουν και βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο. Εξ αρχής πρέπει να διακοπεί αυτή η ανάσχεση. Να σταματήσουν να φεύγουν άνθρωποι. Να μείνουν οι άνθρωποι που υπάρχουν εδώ. Σε δεύτερη φάση είναι τα μέτρα που θα βοηθήσουν τους ήδη υπάρχοντες ανθρώπους να αναπτυχθούν και η τρίτη φάση, τα μακροπρόθεσμα, είναι να προσπαθήσουν να επιστρέψουν άνθρωποι πίσω για να δημιουργηθεί ευημερία και προκοπή. Πώς θα γίνει αυτό? Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες επιλογές. Ο νομός μας είναι τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα του αγροτικός, κτηνοτροφικός, οπότε πρέπει εκεί να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση. Ευτυχώς, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, η Αλεξανδρούπολη, το αστικό κέντρο δηλαδή του νομού μας, παρόλο που και αυτό έχει πληγεί, δεν μπορεί τριγύρω οι πνεύμονες να έχουν πρόβλημα και η καρδιά, ναι, που είναι η πόλη να μην έχει, και αυτή θα έχει πρόβλημα. Ευτυχώς όμως έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και λίγο παίρνει κάποιες ανάσες. Υπάρχει λοιπόν έτοιμη πρόταση για τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα? Φυσικά και έχουμε πρόταση και για τον αγροτικό και για τον κτηνοτροφικό τομέα, αλλά και για το κομμάτι που αφορούν τις οικογένειες και τους νέους στην περιοχή. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις τους ώστε να μην θέλουν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Και για τις οικογένειές τους. Όποιος έχει δουλέψει στα χωράφια και στα ζώα, ξέρει ότι είναι μια δύσκολη δουλειά. Ένας νέος άνθρωπος τώρα, ένα παιδί 18-20 χρονών, φεύγει να σπουδάσει, στη σκέψη να γυρίσει και να πάει να καθαρίζει τα πρόβατα και τις αγελάδες, του έρχεται αποστροφή. Και του έρχεται αποστροφή γιατί βλέπει τις γενιές που πέρασαν να πεινάει, να κρυώνει και να μην έχει τη δυνατότητα να ζήσει μια ικανοποιητική και άνετη ζωή. Και δεν μιλάμε άνετη ζωή να κυκλοφορεί με τα ακριβά αυτοκίνητα. Μιλάμε μια άνετη ζωή να έχει ένα ζεστό σπίτι και να παρέχει στην οικογένειά του την ασφάλεια που χρειάζεται. Ή λοιπόν θα πρέπει τα κόμματα να αποφασίσετε και να μας δώσετε μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα αντέξουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αλλάζει η ΚΑΠ και οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ή θα πρέπει λοιπόν να βρείτε ένα σχεδιασμό και να μας τον πείτε, έτσι ώστε να μας πείσετε να ψηφίσουμε τα κόμματα τα οποία θα πουν τον καλύτερο σχεδιασμό, ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσετε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή και από εσάς ακούω γενικότητες. Δεν ακούω συγκεκριμένα πράγματα για τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Εσείς θέσατε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Πρέπει κάτι να μου πείτε. Πώς θα αντιμετωπιστεί? Πώς θα πείσετε έναν 25χρονο να έρθει στην Ορεστιάδα και να ασχοληθεί με τα χωράφια του πατέρα του που μπορεί να είναι και χίλια στρέμματα? Με ποιο τρόπο? Ένα πολύ μεγάλο λάθος που έχουμε κάνει ως κοινωνία είναι ότι έχουμε αναδείξει το επάγγελμα του αγρότη και του κτηνοτρόφου ως υποδιέστερα επαγγέλματα. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή μόνο σας είπατε ένας κτηνοτρόφος ο οποίος θα πηγαίνει να αρμέγει... Ναι, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά του, εγώ κτηνοτρόφος είμαι. Έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα. Δεν λέω ότι ο κτηνοτρόφος δεν αρμέγει τη γελάδα. Αλλά σήμερα και η γεωργία, αλλά και η κτηνοτροφία έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο εξυγχρονισμού. Πλέον μιλάμε για την ευφυή γεωργία, για εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να δώσει στον αγρότη ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο ενασχόλησής του. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Ακόμη και ο εξοπλισμός, ο τεχνικός εξοπλισμός είναι. Αλλά μην μου πείτε ότι δεν είναι στο κρύο, στη βροχή και στο λιόνι. Γιατί όλα τα επαγγέλματα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Λέω λοιπόν, θα μας καταθέσετε τα κόμματα, το δικό σας κόμμα στην προκειμένη περίπτωση, μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που θα πει. Αν στις 2 Απριλίου έχουμε εκλογές και στις 7 είμαστε κυβέρνηση, αυτό και αυτό θα συμβεί στις πρώτες 40 μέρες, στους πρώτους 6 μήνες, στους πρώτους 12 μήνες. Και αυτό θα αλλάξει την εικόνα σε ό,τι αφορά τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Και το λέω γιατί εσείς θέσατε ότι αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Θα την ακούσουμε? Το ζήτημα είπα ότι αφορά τον νομό μας, γιατί είναι το κύριο κομμάτι της οικονομίας. Υπάρχει που μας πρόταση αφορά... λοιπόν συγκεκριμένη, και πότε θα τη μάθουμε την πρόταση αυτή? Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια εξειδικευμένη κουβέντα για τα ζητήματα της αγροτικής πολιτικής, για να έχουμε χρόνο και χώρο να τα δεν αναπτύξουμε. Δεν ζητώ να μου την πείτε. Λέω αν υπάρχει συγκεκριμένη προφανώς πρόταση. Προφανώς υπάρχει. Και... εδώ και πάρα πολύ καιρό, εμείς σας είπα ότι
Υπάρχουν τομείς οι οποίοι δουλεύουν και βγάζουν προτάσεις οι οποίες βγαίνουν στην κοινωνία σιγά σιγά. Αυτές επικαιροποιούνται συνεχώς ανάλογα με τα ζητήματα έτσι όπως εξελίσσονται. Η γεωργία λοιπόν, επειδή είναι ένας δυναμικός τομέας, συνεχώς αυτές οι προτάσεις αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται. Πολύ ευχαρίστως. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να καταθέσουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και πάλι οι εκπομπές, τελειώνουν τα Χριστούγεννα και οι Πρωτοχρονιές. Θα σας έχω εδώ για να κάνουμε την κουβέντα. Όχι μόνο αυτό, και άλλα ζητήματα που αφορούν εξειδικευμένα τον Εύρο. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μια εξειδικευμένη κουβέντα για ζητήματα που αφορούν τον Εύρο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, την ώρα που Εύρος σβήνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται στην περιοχή για μία ακόμη φιέστα, αναφέρει ο Μαργαρίτης Κύρκοξ, υποψήφιος βουλευτής Εύρου με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Μάλιστα, ο ίδιος διερωτάται μέσω ενός δελτίου τύπου που έστειλε στα μέσα ενημέρωσης, αν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού τον ενημέρωσαν για τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής του 2021, που δείχνουν ότι ο νομός Εύρου σβήνει με δραματική μείωση του πληθυσμού σε πόλεις και χωριά. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως το δημογραφικό εξελίσσεται σε τεράστιο κίνδυνο, ακόμη και για την ύπαρξη της εθνικά ευαίσθητης περιοχής μας. Ο νόμος Εύρου σβήνει και ο Πρωθυπουργός έρχεται για ακόμα μία φιέστα, αναφέρει ο Μαργαρίτης Κύρκος, υποψήφιος βουλευτής του Εύρου με την ελληνική λύση. Ο Μαργαρίτης Κύρκος διερωτάται μέσω σχετικού δελτίου τύπου που εξέδωσε αν οι συνεργάτες του, υπουργοί αλλά και άλλοι παρατρεχάμενοι του Πρωθυπουργού, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τον ενημέρωσαν για τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 που δείχνουν ότι ο νόμος Εύρου σβήνει με δραματική μείωση του πληθυσμού σε πόλεις και χωριά. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως το δημογραφικό εξελίσσεται σε τεράστιο κίνδυνο ακόμα και για την ύπαρξη της εθνικά ευαίσθητης περιοχής μας. Αλήθεια, εκτός της Αλεξανδρούπολης, γιατί δεν κάνει μία επίσκεψη και στον υπόλοιπο νομό μας που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, να ακούσει την κραυγή αγωνίας του κόσμου, ο οποίος είναι σε απόγνωση όπως διαπιστώνω και αφού γκράζομαι 3 χρόνια τώρα στις συνεχείς επισκέψεις μου ως πολιτευτής και τομεάρχης της ελληνικής λύσης σε κάθε σημείο του Εύρου. Αλήθεια, θα επισκεφθεί τον Βόρειο Εύρο, για τον οποίο ανακοίνωσε πομποδό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2021 ότι η κυβέρνηση έχει ειδικό σχέδιο ανάπτυξης. Για να ακούσει από τον κόσμο ότι οι μοναδικές κυβερνητικές επενδύσεις είναι η κατασκευή νέας δομής φιλοξενίας λαθρομεταναστών στο φυλάκι Ορεστιάδας, για την οποία βρέθηκαν 23 εκατομμύρια ευρώ, ή οι φράχτες της Φέρες και ο καινούριος που ετοιμάζεται στην περιοχή Δημοτήχου Σουφλίου, οι οποίοι σωστά κατασκευάζονται και έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια τώρα, που θα κοστίσουν πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια, θα επισκεφθεί τον υπόλοιπο Εύρο για να απαντήσει στα αγωνιώδη ερωτήματα του κόσμου αλλά και των δημάρχων για την πρόσφατη απόφαση να κλείσουν τα κέντρα κατάταξης νέων συλλέκτων και να μεταφερθούν σε άλλα μέρη της κεντρικής Ελλάδας, στερώντας ακόμα και αυτά τα ελάχιστα έσοδα από την παρουσία πολλών στρατιωτών που παρουσιάζονταν για κατάταξη στην περιοχή μας. Αλήθεια, θα κάνει ακόμα και μέσα στην Αλεξανδρούπολη μία βόλτα, όχι όμως σε προστατευμένο και αποστηρωμένο περιβάλλον από τους κόλακες του κυβερνώντος κόμματος, για να διαπιστώσει και να ακούσει την κραυγή αγωνία επαγγελματιών και επιχειρηματιών της πόλης ότι αρκετά καταστήματα είτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, είτε μείωσαν τις ώρες και τις ημέρες λειτουργίας λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους. Όσες φιέστες όμως και αν διοργανώσουν, ο ίδιος και η κυβέρνηση, ευτυχώς οι Έλληνες και ιδιαίτερα ο λαός του Εύρου έχουν πλέον καταλάβει ότι για να αλλάξει πορεία η χώρα και να σταματήσει να αργοπεθαίνει η εθνικά ευαίσθητη την περιοχή της πατρίδας μας, ο αδικημένος διαχρονικά νομός μας, μία είναι η λύση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Κύρκος, και αυτή είναι ο κόσμος να ψηφίσει την ελληνική λύση. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω εδώ στο δελτίο μας στην Δέλτα Τηλεόραση. Με τις νοκάουτ αναμετρήσεις της δεύτερη φάση του κυπέλου, επέστρεψε η δράση στην ΕΠΣ Εύρου. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα δούμε τα ονόματα των διαιτητών στους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Με τις νοκάουτ αναμετρήσεις της δεύτερη φάση του κυπέλου, επιστρέφει η δράση στην ΕΠΣ Εύρου. Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Ιανουαρίου, οι ομάδες της πρώτης αλλά και της δεύτερης κατηγορίας ρίχνονται στη μάχη για την πρόκριση. Θυμίζουμε ότι η Αλεξανδρούπολη FC που συμμετέχει στη ΓΑΜΑ Εθνική θα μπει στο κύπελο από τη ΓΑΜΑ φάση. Οι διαιτητές σε όλα τα ματς. Νότιος Όμιλος. ΑΕΝΕΑΣ Χιλής, Νίκη Απαλού, Στρατούδης, Πανταζής, Τερζόπουλος, Ποντιακός Μαΐστρος, Μπαλάκας, Παλαιοπάνης, Γεωργακούδης. ΑΟΔΟΞΑ Τυχερού, Θράκη Φερών, Σταφυλάς, Γιαννόπουλος, Σουμιλέγκο. Μακρύ Ιπποκράτης, Πανταζής, Γεωργακούδης, Σιδηρόπουλος. Ατρόμητος Άβαντα, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Τάσιου, Κόνογλου, Παλαιοπάνης. Στο Βόρειο Όμιλο, Ρούσα, ΑΕΒΗ Δημοτήχου, Σταφυλάς, Κόνογλου, Καλογεράκης. ΑΕΤΟΣ Λεπτής, Ορφέας Σοφικού, Χριστίδου, Δαλής, Δελιντζόγλου.
Ακρίτα Σορμενίου, Άρδα Καστανεών, Καλαϊτζίδη, Κίνδρη, Δαλαμπούρα. Ενώ Σιεινό, Ισεύρο Σουφλίου, Σουβαρά, Κατζαντούρα, Κίνδρη. Αναγέννηση Λαβάρο, Νέο Χώρι, Κοντάρα, Τερζόπουλο, Μπαζούκη, Ρίζια, Ορέστη, Ορεστιάδα, Καλαϊτζίδη, Χριστίδου, Ντουρντούρα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Στο deltatv.gr μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές, τα ρεπορτάζ αλλά και τις ειδήσεις φυσικά της Δέλτα Τηλεόρασης. Από όλους όσους εργαστήκαμε στην παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.